του άσπανο στο δέρμα. Ο Στέλιος Βρουμαλιάς συνάντησε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μιλάει για το επαγγελματικό της μέλλον, ενώ σχολιάζει και το δίδυμο Πάτρα Καμπούρη. Μαρία, καλησπέρα, πώς είσαι? Καλησπέρα, είμαι καλά. Μετράμε αντίστροφα για διακοπές, κατά καλό καιρό είναι ούτως ή άλλως. Εντάξει, όλα καλά. Συζητήσεις για τη νέα σεζόν έχουν γίνει? Κοίτα, γενικά όπως βλέπουμε έχουν καθυστερήσει αρκετά παντού οι συζητήσεις τέλος πάντων και να κλειστούν ορισμένα πράγματα. Έχουν γίνει κάποιες πρώτες κουβέντες, κάποιες πρώτες συζητήσεις. Εντάξει, υπάρχουν εκκρεμότητες, ας πούμε. Πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι συζητήσεις, να δούμε πού θα οδηγήσουν. Ακούμε ότι ο Sky θα κάνει και μια καλοκαιρινή εκπομπή με τα παιδιά από τη Μαρία Πακοδήμου. Σου έχει γίνει κάποια πρόταση από εκεί? Όχι, και εγώ το άκουσα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Δεν το ξέρω. Όχι, δεν έχω καμία κουβέντα κάνει για το καλοκαιρινό. Θανάσης Πάτρας ακούγεται για το Σαββατοκύριακο του Αντένα. Έτσι ακούγεται, δεν ξέρω αν έχει οριστικοποιηθεί. Ο Θανάσης Πάτρας είναι πάρα πολύ φίλος μου. Τον αγαπώ ούτως ή άλλως διαχρονικά. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι πολλά χρόνια. Μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα πρόταση. Αν σου γινόταν πρόταση, θα ήσουν θετική? Γενικά είμαι θετική στο να συζητήσω το οτιδήποτε. Ένα παραπάνω. Είμαι και στον Αντένα ούτως ή άλλως. Είμαι στον Όμιλο Αντένα ραδιοφωνικά πάρα πολλά χρόνια. Και με το Θανάση έχω άριστες σχέσεις. Θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως όμως είμαι ένας άνθρωπος που συζητάω τα πάντα. Καλό είναι να υπάρχουν προτάσεις, καλό είναι να σε σκέφτονται. Και είμαι εδώ να συζητήσω το οτιδήποτε. Ακούγεται ότι η Δέσποινα Καμπούρη μάλλον θα είναι συμπαρουσιάστρια του Θανάση Πάτρα. Επίσης φίλη μου η Δέσποινα. Επίσης φίλη μου και έχουμε συνεργαστεί και με τη Δέσποινα στα πρώτα μας χρόνια όταν ξεκινήσαμε δημοσιογραφία και οι δύο. Πολύ ωραία επιλογή επίσης. Δημοσιογράφοι και οι δύο, έμπειροι πολύ και καλά παιδιά. Είναι θετική στο να βρεθεί στο πλευρό του Θανάση Πάτρα στην εκπομπή του Σαββατοκυριακού. Και έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι μας λέει. Είναι πάρα πολύ θετική και καλά κάνει και είναι θετική, αν με ρωτάς, διότι μπορούσε να το κάνει πάρα πολύ ωραία η Μαρία Φραγκάκη, με την έννοια ότι μπορεί να διεκπαιρεώσει πάρα πολλά ζητήματα. Και ζητήματα της ενημέρωσης και ζητήματα της ψυχαγωγίας. Επίσης, το έχει πει πάρα πολλές φορές ότι είναι επαγγελματίας και δεν κάθεται να μπαίνει στη διαδικασία του δεσίματος αυτού του τύπου. Πάμε με φόρους ζωής μαζί. Ενώ θα επεξεργαστεί τις προτάσεις που θα τις γίνουν. Ήταν δίκαιο πάντως και έγινε πράξη, θα πω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι η Μαρία Φραγκάκη είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά της. Είναι μια δημοσιογράφος, μπορεί να στηρίξει και την ψυχαγωγία και την ενημέρωση. Την έχω δει πολλές φορές πώς τοποθετείται και στα ενημερωτικά θέματα που κάνουν. Πάντα εύστοχο στη ΦΕΗ, είναι εύστοχη πάντα. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Και ελπίζω να την έχουν σκεφτεί από τον Αντένα για αυτό που θέλουν να κάνουν. Γιατί όντως αυτό που θέλουν να κάνουν είναι infotainment. Πρέπει να αρχίσουν να βάζουν ανθρώπους που ναι, μεν έχουν την εμπειρία της ψυχαγωγίας, αλλά μπορούν να στηρίξουν και θα την ενημέρωση. Θα μπορούσα να τη δω στην ενημέρωση, να ξέρετε. Είναι δηλαδή, μου ταιριάζει πάρα πολύ σε όλα. Και μου ταιριάζει πολύ να βγει και μπροστά. Είναι και στον Όμιλο Αντένα που το είπε και η ίδια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το Όμιλο. Εγώ που δεν ακούω ξένα τη Μαρία τη Φραγκάκη. Στον ίδιο, έτσι δεν είναι? Είναι στον Όμιλο. Την ακούσε εύκολα. Οπότε εύκολα θα μπορούσαν να κάνουν τη σύνδεση σε ένα πράγμα. Με ωραία ελληνικά, με πάρα πολύ. Τηλεόραση, απλά ναι, κρατώ πάρα εγώ πολύ ότι από τον Αντένα μπορεί να την έχουν σκεφτεί και ίδια να είναι θετική, ωστόσο από το Sky για την καλοκαιρινή εκπομπή που ετοιμάζουν δεν την έχουν σκεφτεί. Mm-hmm. Αυτό είναι δηλαδή έτσι ένα ερωτηματικό. Να σου πω την αλήθεια, όταν διάβασα τα ρεπορτάζ και εμένα μου έκανε εντύπωση. Μισό λεπτό, γιατί εδώ τώρα ξεκάθαρα κάνει μια διάψευση. Εγώ αυτό κατάλαβα. Γιατί χθες διαβάσαμε, νομίζω, μέσα από το Zapit ότι είναι στις σκέψεις του καναλιού για να είναι δίπλα στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα, έτσι όπως λέει το ρεπορτάζ. Αλλά η ίδια λέει ότι δεν έχει καμία κουβέντα δεν έχει κάνει. Μήπως δεν μπορεί να πει η γυναίκα? Περίμενε, ανάμενε, γιατί έχουμε απάντηση από Λάμπρου Κωνσταντάρα που μιλάει πρώτη φορά για αυτό το θέμα.